Γεια σας φίλες και φίλοι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ νόστιμη τάρτα, πάστα φλόρα. Λίγο διαφορετικό από αυτό που ξέρετε. Φυσικά δεν είναι νηστίσιμη γιατί θα βάλουμε βούτυρο και αυγό, αλλά θα σας πω ότι μπορείτε αν τα αφαιρέσετε αυτά και αν αντικαταστήσετε το βούτυρο με απλή μαργαρίνη ή καλαμποκέλιο, μπορείτε να την κάνετε και νηστίσιμη. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε 550 με 600 γραμμάρια αλεύρι γενικής χρήσης. Αν θα το χρησιμοποιήσετε γενικής χρήσης, θα βάλετε και ένα κουταλάκι του γλυκού μπέκιν. Εγώ εδώ έχω επιλέξει αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, οπότε το παρέλειψα το μπέκιν. 250 γραμμάρια βούτυρο αγελάδας. Αν δεν θέλετε βούτυρο να βάλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μαργαρίνη. Πάλι 250 γραμμάρια. Και αν θα το κάνετε νηστίσιμο, μπορείτε να αντικαταστήσετε με καλαμποκέλιο γύρω στα 200 γραμμάρια. 300 ml φυσικό χυμό πορτοκαλιού, 150 γραμμάρια ζάχαρη, ένα αυγό, λίγο αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού, ένα σφινάκι λικέρ ή κονιάκ, ό,τι θέλετε εσείς, εγώ έχω επιλέξει εδώ το λικέρ αρώνια, λίγο καρυδάκι τριμμένο προαιρετικά, 3 βανίλιες σε στικάκια αν χρησιμοποιήσετε ή αν βάλετε εκχύλισμα βανίλιας, μία κουταλιά της σούπας. Εδώ προαιρετικά έχω βάλει 1/4 του κουταλάκι του γλυκού ginger και 1/4 του κουταλάκι του γλυκού κάρδαμο. Αν θέλετε το παραλείπετε, αλλά του δίνει πολύ ωραία γεύση και άρωμα. Και από δύο πορτοκάλια, ξύσμα πορτοκαλιού, από αυτά που θα χρησιμοποιήσουμε και θα στύψουμε θα βγάλετε το ξύσμα λίγο νωρίτερα. Και φυσικά η μαρμελάδα μας, γύρω στα 600 με 650 γραμμάρια μαρμελάδα. Μαρμελάδα βερίκοκο, σίκο, μήλο, ό,τι αγαπάτε, φράουλα. Εγώ έχω επιλέξει εδώ ένα μείγμα μαρμελάδας, αρώνια και βανίλια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ένα μεγάλο μπολ θα αδειάσουμε το αλεύρι, αλλά όχι όλο. Θα αφήσουμε μία κούπα για να το συμπληρώσουμε μετά, γιατί μπορεί να μην το πάρει όλο. Είναι, είπαμε, ανάλογα με την ποιότητα του αλεύρου, ποικίλει. Οπότε εμείς θα είμαστε λίγο πιο φιδωλοί, αδειάζουμε όχι όλο το αλεύρι, κρατάμε λίγο. Θα προσθέσουμε εδώ τη ζάχαρη, το αλάτι, τα μυρωδικά μας, το ξύσμα πορτοκαλιού και ανακατεύουμε λιγάκι. Θα ρίξουμε το βούτυρο. Το βούτυρο το έχουμε λιώσει ελαφρώς ή σε κατσαρολάκι, όχι να βράσει, ή στο φούρνο μικροκυμάτων, όπως θέλετε εσείς. Προσθέτουμε το λικέρ, τη βανίλια, το εκχύλισμα. Αν είχαμε στικάκια, σκόνη δηλαδή, θα το ρίχναμε πριν με τα στερεά υλικά. Και σιγά σιγά προσθέτουμε και το χυμό πορτοκαλιού, ανακατεύουμε ελαφρά με απαλές κινήσεις. Βλέπετε, δεν χρειάζεται ούτε μίξερ ούτε τίποτα. Εδώ τώρα θα προσθέσουμε και το αυγό, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τον κρόκο. Το ασπράδι θα το κρατήσουμε και θα το χτυπήσουμε για να βάλουμε, θα λείψουμε με πινέλο πάνω από την τάρτα μας για να πάρει ωραίο χρώμα. Ρίχνουμε και το αυγό μέσα και ανακατεύουμε. Σιγά σιγά θα δούμε τη ζύμη πώς την υφή της και θα προσθέτουμε το υπόλοιπο αλεύρι που κρατήσαμε. Θέλουμε μία ελαστική, μαλακή και αφράτη ζύμη, σαν αυτή που κάνουμε για τα κουλουράκια. Όχι πολύ σφιχτή, γιατί θα τα αφήσουμε να ξεκουραστεί για 15 με 20 λεπτά και μετά θα την δουλέψουμε. Βλέπετε, έχει μία υφή, θα χρειαστούμε και το υπόλοιπο αλευράκι. Μπορεί να χρειαστεί λιγάκι ακόμη. Λοιπόν, και αφού φτάσαμε στο επιθυμητό σημείο της ζύμη μας, αυτό εδώ θέλουμε. Ελαφρώς μπορεί να κολλάει στα δάχτυλα, όπως γίνεται και στο κουλουράκι.
Αλλά αν το πλάσουμε, επειδή θα μείνει κιόλας, πλάθεται. Δεν θέλουμε παραπάνω γιατί θα σφίξει μετά η ζύμη. Οπότε την αφήνουμε τώρα, θα τη σκεπάσουμε μια μεμβράνη και θα την αφήσουμε γύρω στο 20 λεπτό να ξεκουραστεί και μετά συνεχίζουμε. Και αφού ξεκουράστηκε το ζυμαράκι μας, το βλέπετε, τώρα δεν κολλάει, θυμάστε που σας είπα ότι μόλις θα μείνει θα κάνει. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Θα παίρνουμε μια φόρμα τάρτας, την έχουμε βουτυρώσει καλά. Φυσικά το μείγμα αυτό, εγώ επειδή έκανα μεγαλύτερη δόση για να σας πω την αλήθεια, είναι και για δεύτερο ταψάκι. Εσείς τώρα τα τρία περίπου τέταρτα της ζύμης θα την απλώσετε στο ταψάκι της τάρτας σας και θα κρατήσετε το 1 τέταρτο μετά για να κάνουμε από πάνω τα κορδουνάκια. Λοιπόν, θα απλώσουμε το πάχος της στον πάτο, θα είναι περίπου 1/100, αλλά θα προσεκτικά με το χέρι σας θα σηκώσουμε περίπου 2 δάχτυλα στα πλαϊνά για να μπορέσει να μπει η γέμιση, να μην χυθεί έξω από την τάρτα, έτσι. Αν δείτε ότι περισσεύει, θα το κόψετε και θα συνεχίσετε να το δουλέψετε με κορδόνι. Βλέπετε, εγώ τώρα μου ήρθε λίγο παραπάνω. Θα το κόψω. Και θα το απλώσουμε πάλι. Θα κάνουμε έτσι εκεί. Αφού το ισιώσαμε καλά, με ένα κουτάλι θα βάλουμε μέσα τη μαρμελάδα μας. Θα την απλώσουμε να πάει παντού. Προαιρετικά σας είπα ότι μπορείτε να βάλετε λίγο καριδάκι πάνω από τη μαρμελάδα. Θα του δώσει πολύ ωραία νοστιμιά. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε τα κορδόνια μας. Λοιπόν, με το υπόλοιπο της ζύμης που αφήσαμε, το 1 τέταρτο, τι θα κάνουμε. Θα ανοίξουμε, για να σας διευκολύνω, ένα πλατή φυλλαράκι, θα υπολογίσετε το μέγεθος και τη διάμετρο του ταψιού. Και θα κόψετε λουριδίτσες λεπτές, μπορείτε να τις φτιάξετε και στο χέρι. Μπορείτε και με το ρολό που κόβουμε την πίτσα και με εκείνο να φτιάξετε. Ή αν έχετε και σχέδιο. Λοιπόν, θα βάλουμε κατά μήκος παράλληλες γραμμές και μετά στο επανώτισμα θα προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε ρόμβους. Λοιπόν, ξεκινάμε. Από άκρη σ' άκρη. Αν είναι μεγάλο το κόβετε. Έχουμε χτυπήσει το ασπράδι που κρατήσαμε από τα βουλάκια μας, έτσι, και τώρα τι θα κάνουμε. Με ένα πινέλο θα περάσουμε πολύ ελαφρά όλη τη ζύμη την πάνω επιφάνειας με το ασπράδι. Αυτό και θα το γυαλίσει και θα το δώσει ωραία γεύση. Προσεκτικά εδώ που είναι και το ανάμεσο με τη μαρμελάδα. Αφού περάσαμε όλη την τάρτα μας, έχουμε ανάψει το φούρνο μας στους 200 περίπου βαθμούς, 180 με 200 βαθμούς, ανάλογα με την ένταση και την ισχύ του κάθε ηλεκτρικού φούρνου. Θα ψήσουμε περίπου 35 με 40 λεπτά ή μέχρι που να ροδοκοκκινήσει η επιφάνεια της ζύμης. Πάμε να ψήσουμε. Η τάρτα μας είναι έτοιμη. Τη βγάλαμε από το φούρνο, έχει ψηθεί ωραία. Περιμένουμε, την αφήνουμε λιγάκι να κρυώσει και μετά μπορούμε να κόψουμε ένα κομμάτι και να τη σερβίρουμε.
Λοιπόν, αφού την αφήνουμε λιγάκι να κρυώσει, εγώ τώρα δεν την άφησα και πάρα πολύ, θέλω να σας τη δείξω. Είναι ακόμη ζεστή. Κόβουμε ένα κομμάτι. Αυτή ήταν η τάρτα μας, σε λιγάκι βιάστηκα. Την έκοψα ζεστή για να σας τη δείξω, αλλά θα πρέπει να την αφήσετε να κρυώσει και μετά να την κόψετε. Για να παγώσει η μαρμελάδα και να μην χυθεί όπως σχέθηκε σε μένα. Λοιπόν, αυτή είναι πεντανόστιμη, πολύ γευστική, εξαιρετική τάρτα, πάστα φλόρα. Αν σας άρεσε η συνταγή, κάντε μου like, κάντε εγγραφή και στο κανάλι. Αν έχετε κάποια απορία, αφήστε το μήνυμά σας και εγώ αμέσως θα σας απαντήσω. Καλή επιτυχία, καλή σας όρεξη.